And that's where I cut her open when he told me to. Slave, there's no way around it. Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well. I had no intention of hurting. I couldn't find any way to eat the girl's meat fresh. You beat her to death with what? A sledgehammer. We are all evil in some form or another. Unable to live with the fact that I just stabbed to death and cut the throat of an innocent young woman. 9 Σεπτεμβρίου του 2020 και βρισκόμαστε στην πόλη Rexburg, στο Άινταχο της Αμερικής. Στην τεράστια αγροτική έκταση μιας ιδιοκτησίας, 3 μπλε τέντες είναι στημένες κοντά σε έναν κυκλικό σχηματισμό από πέτρες. Κάτω από τις τέντες, άτομα με αστυνομικές στολές πήγαινε έρχονται σε έναν λάκκο που είχε ανοίξει εκεί κοντά. Λίγο πιο δίπλα, ένας μικρός εξκαφέας. Το κτήμα έχει σχεδόν γεμίσει από αυτοκίνητα, αλλά και από περιπολικά. Στους γυροδρόμους, φορτηγάκια με τεχνικούς CSI, ένα υπηρεσιακό όχημα του ιατροδικαστή και περιπολικά. Έχουν αποκλείσει την περιοχή και ο κόσμος που περνάει περίεργος κοντοστέκεται δίπλα από τους δημοσιογράφους που έχουν κατακλείσει τους δρόμους. Όλοι θέλουν να δουν, θέλουν να μάθουν. Είναι ανυπόμονοι. Στον ουρανό ακούγεται ένα ελικόπτερο τηλεοπτικού καναλιού και ο επιβαίνων δημοσιογράφος προσπαθεί να πάρει όσο καλύτερα πλάνα μπορεί. Η είδηση είναι απίστευτα σημαντική. Όλα τα κανάλια έχουν γεμίσει με έκτακτα γεγονότα και μεταδίδουν λεπτό προς λεπτό. Και η αποκάλυψη που θα ερχόταν από αυτές τις ανασκαφές θα διέλυε ένα ολόκληρο έθνος. Ένα χρόνο μετά την εξαφάνισή τους, ένα χρόνο μετά από ατελείωτες προσπάθειες της οικογένειας αλλά και του απλού κόσμου να μάθουν πού είναι τα δύο παιδιά της Λόρι Βάλλοου, ο 7χρονος JJ και η 17χρονη Τάιλι θα βρεθούν νεκροί σε έναν πρόχειρο τάφο στην ιδιοκτησία του Chad Daybell, σύζυγου της Λόρι. Ένας εφιαλτικός χρόνος είχε περάσει με αναπάντητα ερωτήματα, περίεργες συμπτώσεις, τυχαίες σε εισαγωγικά δολοφονίες και θανάτους, θρησκευτικές αιμονές, ζόμπι, άρνηση ευθυνών, πολλούς εμπλεκόμενους και στην μέση δύο μικρά παιδιά που ίσως μέσα τους ήξεραν τη σκληρή μοίρα που τους περίμενε. Η Λόρι Βάλλοου γεννήθηκε στις 26 Ιουνίου του 1973 στο Ριάλτο της Καλιφόρνια. Μεγαλωμένη σε μια οικογένεια μορμόνων, οι κοντινοί άνθρωποι της την περιέγραφαν συχνά ως γλυκιά και ήσυχη. Από την εφηβεία της αλλά και αργότερα στην ενήλικη ζωή της βίωσε μια ταραχώδη ερωτική ζωή, η οποία περιελάμβανε 5 γάμους. Αλλά στον 4ο γάμο ήταν που η συμπεριφορά της άρχισε να αλλάζει δραστικά. Από το 2017 και μετά, η Λόρι Βάλλοου είχε όλο ένα και μεγαλύτερη αιμονή με τα λογοτεχνικά βιβλία του Chad Daybell, ενός αποκαλυπτικού συγγραφέα από την Γιούτα, που παλιότερα εργαζόταν ως νεκροθάφτης. Ο Daybell ισχυριζόταν ότι έβλεπε το μέλλον, ότι άκουγε φωνές που αναφερόντουσαν σε προφητείες που προορίζονταν μόνο για εκείνον και ότι το τέλος του κόσμου ήταν κοντά. Η Λόρι έχαψε το παραμύθι του. Οι δυο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2018, όταν η Λόρι ήρθε ως καλεσμένη στο podcast του Chad, το οποίο υποτίθεται ότι επικεντρωνόταν στο να παρέχει βοήθεια στην προετοιμασία των ανθρώπων για την Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού. Οι δυο τους δεν συζήτησαν μόνο την αποκάλυψη, αλλά και την κοινή τους πίστη στην ύπαρξη ζόμπι ή ανθρώπων, των οποίων οι ψυχές είχαν αντικατασταθεί από σκοτεινά πνεύματα. Παρά το γεγονός ότι και η Λόρι και ο Τσάντ ήταν παντρεμένοι με άλλα άτομα όταν γνωρίστηκαν,
ήταν σαφές ότι ένιωσαν μια άμεση σύνδεση. Και ενώ η Λόρι ζούσε στην Αριζόνα εκείνη την εποχή και ο Τσάντ στο Άινταχο, οι δυο τους ξεκίνησαν την παράνομη σχέση τους. Η Λόρι τον ερωτεύτηκε παράφορα και βούτυξε δυνατά σε αυτή τη νέα σχέση. Φανερά επηρεασμένη από τα λεγόμενα και τις θεωρίες του Τσάντ, σύντομα άρχισε να αναφέρεται στον σύζυγό της, τον Charles Vallow, και στα μικρά παιδιά της ως ζόμπι. Τον Ιανουάριο του 2019, ο Charles Vallow είχε αρχίσει ήδη να ανησυχεί για την Λόρι. Η ίδια φέρεται να πήρε χρήματα από τον προσωπικό του και τον επαγγελματικό του λογαριασμό και συνολικά 35.000 δολάρια τα είχε μεταφέρει σε κάποιον άγνωστο λογαριασμό. Οι πράξεις της, αλλά και τα πράγματα που έλεγε, του προκάλεσαν μεγάλη ανησυχία. Προσπάθησε να την αναγκάσει να υποβληθεί σε επίγουσα αξιολόγηση ψυχικής υγείας. Μέσα σε λίγους μήνες όμως, η Λόρι είχε αλλάξει εντελώς. Ήταν σαν να ήταν ένας άλλος διαφορετικός άνθρωπος. Όταν όμως η συμπεριφορά της έφτασε σε ανησυχητικά επίπεδα, ο Charles αναγκάστηκε να εμπλέξει την αστυνομία. Τους ανάφερε τις ανησυχίες του για την Λόρι και ισχυρίστηκε ότι του έλεγε πως είναι Θεός, ότι είχε βρει το φως και πως όλοι οι άλλοι ήταν στο σκοτάδι και δαιμονισμένοι. Του είπε ότι ήταν ένα μεταμορφωμένο «ον» που δεν θα γευόταν τον θάνατο και πως ο Θεός την έστειλε στην γη για να οδηγήσει τους 144.000 εκλεκτούς ανθρώπους στο τέλος των ημερών. Ο Charles ισχυρίστηκε επίσης ότι η Λόρι τον απείλησε, λέγοντάς του ότι προετοιμάζεται την δεύτερη έλευση του Χριστού τον Ιούλιο του 2020 και πως αν της έμπαινε εμπόδιο θα τον σκότωνε. Ήταν τόσο ανήσυχος που έβγαλε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της και μάλιστα τον Φεβρουάριο του 2019 είπε στους δικηγόρους του «Φοβάμαι ότι θα με σκοτώσουν και ξέρω ποιος θα το κάνει. Σας το λέω, αν μου συμβεί κάτι θέλω να πείτε σε όλους ότι κάτι συμβαίνει, ότι φταίει η γυναίκα μου η Λόρι και ο αδερφός της ο Άλεξ Κόξ». Λίγο αργότερα ο Charles υπέβαλε αίτηση διαζυγίου και εξέφρασε στην αστυνομία τις ανησυχίες που είχε και για την ασφάλεια του υιοθετημένου γιου του ζευγαριού, του JJ, αλλά και της κόρης της Λόρι από έναν προηγούμενο γάμο της, της Ty Lee. Καθώς ο μικρός JJ βρισκόταν στο φάσμα του αυτισμού, η Ty Lee είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερη και πολύ στενή σχέση με τον μικρό, με πολλή αγάπη και φροντίδα. Η Λόρι είχε επίσης έναν άλλο γιο από προηγούμενο γάμο, τον Colby Ryan, αλλά ήταν ήδη στα 20 του χρόνια και δεν ζούσε μαζί της. Η απειλή της Λόρι έγινε πραγματικότητα τον Ιούλιο του 2019, όταν ο Charles Vallow πυροβολήθηκε μέχρι θανάτου στο σπίτι της οικογένειας στο Chandler της Αριζόνα. Ο αδερφός της Λόρι, ο Άλεξ Κόξ, ήταν αυτός που τράβηξε την σκανδάλη, αν και στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι είχε πυροβολήσει σε αυτοάμυνα, καθώς δήλωσε ότι ο Charles ήταν αυτός που του είχε επιτεθεί. Σύμφωνα με τις αρχές, ο Άλεξ είπε στους αστυνομικούς που ήρθαν στην οικία της οικογένειας ότι πυροβόλησε τον Charles Vallow για να προστατέψει σε εισαγωγικά την αδερφή του Λόρι μετά από έναν έντονο τσακωμό. Η Λόρι Βάλλο και η κόρη της η Ty Lee, οι οποίες ήταν στο σπίτι αλλά έφυγαν λίγο πριν εμφανιστεί η αστυνομία, γύρισαν λίγα λεπτά αργότερα και οι δυο τους υποστήριξαν τα λεγόμενα του Άλεξ. Η ήρεμη και σχεδόν ανάλαφρη συμπεριφορά της Λόρι κατά την διάρκεια της συνομιλίας της με τους αστυνομικούς, το γεγονός ότι μπόρεσε ακόμα και να αστειευτεί μαζί τους όσο ο πρώην άντρας της βρισκόταν νεκρός λίγα μόνο μέτρα μακριά,
είναι ειλικρινά ανατριχιαστική. Oh, geez. Yeah, okay. That's why the neighbors don't know us. Gotcha. Like, hi neighbor, sorry. Ο Άλεξ Κόξ δεν κατηγορήθηκε αμέσως για τον θάνατο του Τσάρλς. Όμως, αυτός ο θάνατος ήταν η αφορμή για να μπει η Λόρι Βάλο στα ραντάρ της αστυνομίας. Κατά τον Σεπτέμβριο του 2019, η Λόρι πήρε τα δύο μικρά παιδιά της και τον αδερφό της, τον Άλεξ Κόξ, και μετακόμισαν στο Ρέξμπρουκ του Άινταχο, προκειμένου να είναι πιο κοντά στον φίλο της, σε εισαγωγικά, Τσατ Ντέιμπελ. Ο εφιάλτης μόλις ξεκινούσε. Στις 8 Σεπτεμβρίου, η Λόρι Βάλο μαζί με τον αδερφό της, Άλεξ Κόξ, και τα δύο παιδιά της, τον 7χρονο Τζέι Τζέι, την 16χρονη Ταϊλή, πήγαν εκδρομή στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone. Η θρησκευτική παράνοια της Λόρι, που είχε εντωμεταξύ μεταπηδήσει και επηρεάσει και τον αδερφό της Άλεξ, είχε ριζώσει βαθιά μέσα της και ήταν τόσο δυνατή που η Λόρι αποκαλούσε απροκάλυπτα σε όλους τη νεαρή Ταϊλή και τον Τζέι Τζέι ως ζόμπι. Η φωτογραφία που απαθανατίζει τα δύο παιδιά αγκαλιασμένα και δίπλα τους τον Άλεξ μπροστά από μια θερμή πηγή του πάρκου θα είναι και η τελευταία φορά που η Ταϊλή θα εθεαθεί ζωντανή. Μόλις μερικές εβδομάδες αργότερα, στις 27 Σεπτεμβρίου, θα εξαφανιστεί και ο Τζέι Τζέι. Σύμφωνα με τις αρχές, η Λόρι επικοινώνησε με το σχολείο του γιού της λίγο πριν την εξαφάνισή του για να τους πει ότι τον έπαιρνε από το σχολείο για να κάνουν μαθήματα στο σπίτι. Μία ημέρα πριν, ο μικρός Τζέι Τζέι θα εθεαθεί για τελευταία φορά ζωντανός μέσα από την κάμερα του κουδουνιού της εξώπορτας του ίδιου του σπιτιού του. Αν και οι ακριβείς συνθήκες της εξαφάνισης των παιδιών παραμένουν άγνωστες, το GPS του κινητού του Άλεξ Κόξ θα τον τοποθετούσε αργότερα μέσα στην ιδιοκτησία του Τσατ Ντέιμπελ την επομένη της εξαφάνισης της Ταϊλή. Ομοίως και την επομένη της εξαφάνισης του Τζέι Τζέι. Ξαφνικά όμως, η Λόρι Βάλο είχε εξαφανιστεί. Δεν απαντούσε ούτε σε email, ούτε σε τηλέφωνα. Κανένας από την οικογένειά της δεν μπορούσε να την βρει. Εν τω μεταξύ, την ίδια ημέρα που το κινητό του αδερφού της Λόρι, του Άλεξ, έδωσε σήμα μέσα στην ιδιοκτησία του Τσατ Ντέιμπελ, περιέργως ο Τσατ έστειλε ένα SMS στην σύζυγό του, την Τάμι Ντέιμπελ, με την οποία ήταν ακόμα παντρεμένος, παρά την παράνομη σχέση του με την Λόρι. Στο μήνυμα αυτό, της έλεγε για ένα μεγάλο ρακούν που υποτίθεται πως είχε εμφανιστεί στο πίσω μέρος της ιδιοκτησίας τους και πως το είχε σκοτώσει, το είχε κάψει και το είχε θάψει στην αυλή. Η υπόθεση όμως περιπλέκεται ακόμα περισσότερο. Στις 19 Οκτωβρίου, η σύζυγος του Τσαντ, η Τάμι, πέθανε ξαφνικά στον ύπνο της. Σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα του είχε πάει για ύπνο με έναν πολύ άσχημο βήχα και δεν ξύπνησε ποτέ ξανά. Αργότερα ο ιατροδικαστής δήλωσε ότι η Τάμι πιθανότατα πέθανε από φυσικά αίτια και δεδομένου ότι η υγεία της δεν ήταν καλή τις τελευταίες ημέρες, η αστυνομία αρχικά δέχτηκε αυτή την εξήγηση. Αλλά υπό το φως όλων όσων ακολούθησαν, ο θάνατος της Τάμι έγινε άλλη μια σελίδα στην σκοτεινή και μυστηριώδη υπόθεση που τριγύρισε την Λόρι Βάλο και τον Τσατ Ντέιμπελ. Ο θάνατός της σύντομα κηρύχθηκε ύποπτος από τις αρχές. Στις 5 Νοεμβρίου τώρα, λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο της Τάμι, ο Τσατ και η Λόρι παντρεύτηκαν στην Χαβάη, σε μια τελετή στην μαγευτική παραλία Καουάι. Η παραλία αυτή ήταν ένας πολύ συχνός προορισμός της Λόρι, όπου πήγαινε μαζί με τα δύο παιδιά της, την Τέιλι και τον Τζέι Τζέι, σε παλιότερες ευτυχισμένες στιγμές. Τώρα όμως, με τα δύο παιδιά της εξαφανισμένα και με δύο πρώην συζύγους τους νεκρούς υπό περίεργες συνθήκες, η Λόρι και ο Τσαντ, ολοχαμόγελα,
χόρευαν στην παραλία, ντυμένοι στα λευκά και ποζάροντας για τις γαμήλες φωτογραφίες τους, σαν να μην είχε συμβεί απολύτως τίποτα. Μέχρι εκείνο το σημείο, το ζευγάρι είχε ήδη πιαστεί 2 φορές να λέει ψέματα για τα παιδιά. Τις εβδομάδες μετά τον θάνατο της Τάμι, η Λόρι και ο Τσάντ είπαν σε γνωστούς τους ότι η Τέιλι είχε πεθάνει 1 χρόνο πριν από τον θάνατο του πατέρα της. Κάτι που όμως ήταν αναλυθές. Περίπου την ίδια εποχή, ο Τσάντ είπε σε άλλο γνωστό τους ότι η Λόρι δεν είχε ανήλικα παιδιά, που και αυτό ήταν ψέμα. Το κόλπο όμως δεν κράτησε πολύ. Όταν η γιαγιά και ο παππούς του JJ, η Κέι και ο Λάρι Γουτκοκ κάλεσαν την αστυνομία του Ρέξπουρκ στις 26 Νοεμβρίου του 19 και τους είπαν ότι είχαν να μιλήσουν και να δουν τα εγγόνια τους από τον Σεπτέμβριο, η αστυνομία δήλωσε τα 2 παιδιά επίσημα αγνοούμενα. Οι αρχές διέψευσαν γρήγορα τους ισχυρισμούς της Λόρι Βάλλοου ότι ο γιος της, ο JJ, έμενε με μία φίλη της. Έψαξαν επίσης το νέο σπίτι της ίδιας και του Τσάντ, το οποίο όμως βρήκαν εντελώς άδειο, καθώς το ζευγάρι είχε εξαφανιστεί. Η αστυνομία τότε δήλωσε σε συνέντευξη τύπου πως πιστεύουν ακράδαντα ότι ο JJ και η Ταϊλή βρίσκονται σε κίνδυνο και ότι η Λόρι Βάλλο Ντέιμπελ αρνήθηκε για άλλη μία φορά να συνεργαστεί με τις αρχές για να βοηθήσει να εντοπιστούν τα παιδιά της. Ποια μητέρα δεν θα ήθελε να βρεθούν τα εξαφανισμένα παιδιά της? Ποια μητέρα θα άφηνε να περάσουν τόσοι μήνες χωρίς να τα δηλώσει στην αστυνομία ή δεν θα κινούσε γη και ουρανό, ψάχνοντας 24 ώρες το 24ωρο για να τα βρει? Ποια μητέρα θα παντρευόταν και θα χόρευε χαμογελώντας σε μια παραλία της Χαβάη, όσο γνώριζε ότι τα παιδιά της τα ψάχνει όλος ο κόσμος? Μια μητέρα που σίγουρα είναι εμπλεκόμενη στην εξαφάνισή τους. Τον Δεκέμβριο, ο αδερφός της Λόρι, ο Άλεξ Κόξ, που είχε σκοτώσει τον Τσάρλς Βάλλοου, βρέθηκε ξαφνικά νεκρός στην Αριζόνα, από φυσικά αίτια, λόγω πνευμονικής εμβολής. Με ένα ακόμη νεκρό σώμα και τους βασικούς υπόπτους για άλλους θανάτους και εξαφανίσεις άφαντους, η υπόθεση έγινε ακόμα πιο πολύπλοκη. Σύντομα, τα αγαπημένα πρόσωπα της Λόρι και η οικογένειά της άρχισαν να αποκαλύπτουν τις παράξενες θρησκευτικές πεποιθήσεις που μοιράζονταν αυτοί και ο Τσάντ. Οι αρχές και οι δημοσιογράφοι εντόπισαν τελικά το ζευγάρι στη Χαβάη στις 25 Ιανουαρίου του 2020, όπου έκαναν διακοπές. Μέχρι εκείνο το σημείο οι δυο τους έμεναν στο Καουάι, διατηρώντας χαμηλό προφίλ. Τα παιδιά όμως δεν ήταν μαζί τους. Λίγο αφότου οι αρχές τους βρήκαν, διέταξαν την Λόρι με δικαστικό ένταλμα να παρουσιάσει τα παιδιά της σε δικαστήριο του Άινταχο εντός 5 ημερών. Ένας δημοσιογράφος που βρήκε το ζευγάρι αφότου τους δόθηκε το ένταλμα άρχισε να τους ρωτάει όλες αυτές τις ερωτήσεις που τόσους μήνες έκαναν οι αρχές αλλά και ο απλός κόσμος. «Πού είναι τα παιδιά σου, Λόρι?» Η Λόρι και ο Τσάντ παρέμεναν σιωπηλοί. Όταν ο δημοσιογράφος της είπε πώς μπορεί να είναι τόσο ήρεμη όταν τα παιδιά της είναι εξαφανισμένα εδώ και μήνες και πως όλος ο κόσμος τα ψάχνει, ανησυχεί και μιλάει κάθε μέρα για αυτά, η απίστευτη απάντηση της Λόρι ήταν υπέροχα. There's people around the country praying for your children, praying for you guys. Why don't you give us answers? That's great. That's great. That's great that they're praying for you, praying for your kids, what? Η λήξη της διορίας του εντάλματος όμως έφτασε και δίχως να έχει εμφανίσει τα παιδιά της, η Λόρι συνελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου. Τότε, σκοτεινές αλήθειες για την αποκαλυπτική της ζωή ήρθαν στο φως, καθώς συγγενείς και φίλοι άρχισαν πλέον να μιλούν ανοιχτά. Σύμφωνα με την ανιψιά της Λόρι,
την Μέλανη Παυλόφσκι, η Λόρι πίστευε πως τα παιδιά της είχαν γίνει ζόμπι. Η Μέλανη σκεφτόταν ότι η Λόρι σχεδίαζε να σκοτώσει τα παιδιά της, επειδή πλέον, σύμφωνα με την ίδια, είχαν γίνει σκοτεινά πνεύματα. Σε αντίθεση με τα φωτεινά πνεύματα που άξιζαν να ζήσουν και να είναι μέλος των 144.000 ανθρώπων που θα επιζούσαν την Δευτέρα Παρουσία. Η Λόρι φέρεται επίσης να είπε στην Μέλανη ότι ο πρώην σύζυγός της, της Μέλανη δηλαδή, ο Μπράντον Μποντρό, έπρεπε να πεθάνει. Κατά μία περίεργη σύμπτωση, ή όχι και τόσο σύμπτωση, ο Μπράντον είχε δεχτεί πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του από έναν άγνωστο δράστη που οδηγούσε ένα αυτοκίνητο τον Οκτώβριο του 19. Ο Μπράντον δεν τραυματίστηκε, καθώς ο μασκοφορεμένος άγνωστος πυροβόλησε μάλλον με ελαττωματικό όπλο. Ευτυχώς όμως πρόλαβε να κρατήσει την πινακίδα. Και όταν αυτή η πινακίδα έδειξε πως το αυτοκίνητο ανήκε στον Charles Vallow, τον νεκρό πρώην σύζυγο της Λόρι, οι υποψίες έπεσαν αμέσως στον αδερφό της, τον Alex Cox. Μετά την σύλληψή της στην Χαβάη στις 20 Φεβρουαρίου του 2020, η Λόρι κατηγορήθηκε για 2 κατηγορίες κακουργήματος εγκατάλειψης σε σχέση με την Ταϊλή και τον JJ, που είχαν να δώσουν σημεία ζωής από τον Σεπτέμβριο του 19. Κατηγορήθηκε επίσης για πολλαπλά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης και μη υποστήριξης εξαρτώμενων παιδιών, αντίστασης και παρεμπόδισης αξιωματικών, εγκληματικής παρότρινσης για διάπραξη εγκλήματος και περιφρόνηση δικαστηρίου. Όσο η αστυνομία έψαχνε για τα 2 μικρά παιδιά, εξέταζαν επίσης κάποιους από τους ύποπτους θανάτους που συνέβησαν μέσα σε λίγους μήνες και που φαινομενικά δεν είχαν άμεση σχέση με την Λόρι Βάλλοου. Όταν η σύζυγος του Τσάντ, η Τάμι, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της τον Οκτώβριο του 19, οι αρχές τότε πίστευαν ότι ο θάνατός της δεν ήταν ύποπτος και πως είχε πεθάνει από φυσικά αίτια. Ο Τσάντ δεν είχε επιτρέψει τότε να γίνει αυτοψία στο σώμα της. Και τώρα, με τις αρχές να ρίχνουν μια βαθύτερη ματιά σε όλα αυτά τα περίεργα γεγονότα, θανάτους και υποψίες, η αστυνομία ζήτησε εντολή από το δικαστήριο για την εκτοφή του πτώματός της. Βασίστηκαν στα σχόλια ενός από τους πρώτους διασώστες που είχαν φτάσει στην οικία των Τσάντμπελ, ο οποίος ανέφερε ροζ αφρό γύρω από το στόμα της, κάτι που θα μπορούσε να είναι σημάδι υπερβολικής δόσης ή δηλητηρίου και όχι φυσικού θανάτου. 2 μήνες μετά έγινε η εκταφή του σώματος της Τάμι και υποβλήθηκε σε αυτοψία. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας αυτής, που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2021, δόθηκαν στην δημοσιότητα 2 χρόνια μετά, αλλά η εισαγγελία ανακοίνωσε τότε πως είχε αρκετές αποδείξεις ώστε να δώσει την υπόθεση στην εισαγγελία. Αργότερα, κατά την διάρκεια της δίκης της Λόρι Βάλλοου, αποκαλύφθηκε ότι η Τάμι Ντέιμπελ είχε στραγγαλιστεί. Στις 9 Ιουνίου του 2020, η αναζήτηση για την Τάι Λι και τον Τζέι Τζέι έφτασε στο τέλος της. Το FBI ερεύνησε την ιδιοκτησία του Τσάντ και βρήκε τα θαμμένα πτώματά τους, όσο ο ίδιος παρακολουθούσε από απέναντι, μέσα από το SUV του. Οι ειδικοί βρήκαν ένα κομμάτι σκαμμένου εδάφους περίπου 1,25 επί 0,75 μέτρα. Μέσα στον σκαμμένο αυτό ρηχό λάκκο βρέθηκε το σώμα του 7χρονου JJ, ντυμένο ακόμα με τις κόκκινες πιτζάμες του και τις μαύρες κάλτσες του. Το σωματάκι του ήταν καλυμμένο με πλαστικές σακούλες και στρώματα κολλητικής ταινίας κάτω από πέτρες, 3 μεγάλους λευκούς βράχους και ένα ξύλινο πάνελ. Το κεφάλι του ήταν καλυμμένο και τυλιγμένο μέσα σε μία λευκή πλαστική σακούλα σκουπιδιών, επίσης τυλιγμένη με κολλητική ταινία. Η καρπή και η αστραγάλη του μικρού
ήταν δεμένη και αυτή με κολλητική. Ενώ η ίδια η ταινία βρέθηκε γύρω από τους πύχεις του και πάνω από το στήθος του. Μόλις λίγα μέτρα μακριά, κοντά στον λάκκο της φωτιάς που υπήρχε στην αυλή της ιδιοκτησίας, το FBI βρήκε απανθρακωμένο ανθρώπινο ιστό και απανθρακωμένα οστά. Αργότερα ο ιατροδικαστής δήλωσε πως ήταν ανθρώπινα λείψανα και πως ανήκαν στην 16χρονη Τάι Λι. Γείτονες του Τσαντ Ντέιμπελ είπαν στην αστυνομία πως υπήρχαν πολλές φωτιές που είχαν μπει στην πίσω αυλή κατά την διάρκεια αρκετών μηνών. Στις 10 Ιουνίου του 2020, οι παππούδες των παιδιών αναγνώρισαν ανεπίσημα τα λείψανα που βρέθηκαν στην ιδιοκτησία του Τσαντ ως αυτά της Τάι Λι και του Τζέι Τζέι, ενώ η αστυνομία του Ρέξμπουργκ έδωσε την επίσημη επιβεβαίωση μέσω DNA στις 13 Ιουνίου. Ο Τσαντ, ο οποίος είχε εντωμεταξύ φύγει μόλις ξεκίνησε η έρευνα, εντοπίστηκε και συνελήφθη την ίδια μέρα για παρεμπόδιση και απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων. Στις κατηγορίες του προστέθηκε αργότερα και ο φόνος σε βαθμό κακουργήματος και η εγγύησή του ορίστηκε στο 1 εκατομμύριο δολάρια. Οι εισαγγελείς πρόσθεσαν στην Λόρι, που βρισκόταν ήδη υποκράτηση, μία κατηγορία για παρεμπόδιση και απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων με βάση την ανάκτηση των λειψάνων των δύο παιδιών της. Τόσο ο Τσαντ όσο και η Λόρι κατηγορήθηκαν με την κατηγορία της συνωμοσίας για την διάπραξη φόνου πρώτου βαθμού, δολοφονίας πρώτου βαθμού και μεγάλης κλοπής με εξαπάτηση για τους θανάτους των Τάι Λι, Τζέι Τζέι αλλά και της Τάμι. Μετά από ψυχολογικές αξιολογήσεις στις 27 Μαΐου του 2021, η Λόρι κρίθηκε διανοητικά ανίκανη να δικαστεί και οδηγήθηκε σε ασφαλές κέντρο ψυχικής υγείας όπου παρέμεινε μέχρι τον Μάρτιο του 2023. Ο Τσαντ κατηγορήθηκε για ασφαλιστική απάτη που σχετιζόταν με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής που είχε βγάλει για την γυναίκα του την Τάμι Ντέιμπελ, για το οποίο ήταν ο δικαιούχος και έλαβε κεφάλαιο μετά τον θάνατό της. Τον Απρίλιο του 2023 ξεκίνησε η δίκη της Λόρι Βάλλοου και στις 12 Μαΐου κρίθηκε ένοχη για την δολοφονία των δύο παιδιών της Τάι Λι και Τζέι Τζέι, αλλά και για συνωμοσία για την δολοφονία της πρώτης σύζυγου του Τσαντ Ντέιμπελ. Η Λόρι δήλωσε αθώα και πως δεν είχε καμία σχέση με όσα της προσάπτουν. Κατά την διάρκεια της δίκης, οι ένορκοι είδαν φωτογραφίες από τις νεκροψίες των δύο μικρών παιδιών, προκαλώντας τρόμο και τεράστιο πόνο σε όλο το δικαστήριο. Η Λόρι όμως συνέχιζε να είναι ήρεμη καθ' όλη την διάρκεια της δίκης, συχνά πυκνά χαμογελώντας προς τους δικηγόρους της και προς την οικογένειά της. Το πιο συγκλονιστικό γεγονός στο δικαστήριο ήταν ότι η υπεράσπιση δεν φάνηκε να υπερασπίζεται την Λόρι. Όταν ο εισαγγελέας τελείωσε την αγόρευσή του, οι δικηγόροι υπεράσπισης είπαν στον δικαστή ότι η ομάδα της Λόρι Βάλλοου δεν πίστευε πως το κράτος είχε αποδείξει την ενοχή της ή ακόμα και πως η υπόθεσή τους δεν έστεκε. Επομένως, δεν είχαν κανένα λόγο να παρουσιάσουν την υπόθεσή τους. Την Δευτέρα, 31 Ιουλίου του 2023, η Λόρι Βάλλοου Ντέιμπελ καταδικάστηκε σε 3 φορές συνεχόμενη ισόβια κάθερξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκησης για την δολοφονία των δύο παιδιών της αλλά και για συνωμοσία στην δολοφονία της Τάμι. Ο δικαστής συγκεκριμένα ανέφερε πως η Λόρι έπρεπε να εκτίσει τις ποινές φυλάκισης διαδοχικά και όχι ταυτόχρονα, λέγοντας ότι είναι σημαντικό να τιμωρηθεί για κάθε θάνατο ξεχωριστά. Ο δικαστής σημείωσε τον φρικτό πόνο που είδε στα πρόσωπα των ενόρκων κατά την διάρκεια της δίκης όσο ξετυλιγόταν μπροστά τους ο μαρτυρικός θάνατος της Τάι Λι Ράιαν και του Τζέι Τζέι Βάλλοου που είχαν ακροτηριαστεί, τεμαχιστεί, καεί και θαυτεί σαν ζώα.
η φρικιαστική αυτή σκηνή, ενώ στοιχείωσε τις αρχές του ενόρκους και τον δικαστή, η Λόρι δεν έδειξε κανένα σημάδι ότι αισθάνεται τύψεις. Μετά την απόδοση της ποινής της και για πρώτη φορά κατά την διάρκεια της δίκης, η Λόρι Βάλλο προσπάθησε να δώσει έναν απολογισμό των πράξεών της, μιλώντας στο δικαστήριο για περίπου 8,5 λεπτά. Ωστόσο, επέμεινε ότι δεν είναι ένοχη για φόνο και είπε ότι τα θύματά της την έχουν επισκεφτεί σε πνευματική μορφή και πως είναι ευτυχισμένα στην μεταθάνατον ζωή. «Ο Ιησούς με ξέρει και ο Ιησούς με καταλαβαίνει», είπε, προσθέτοντας ότι θρηνεί για όσους πέθαναν. Συνέχισε λέγοντας, «Ο Ιησούς Χριστός γνωρίζει ότι κανείς δεν δολοφονήθηκε σε αυτή την υπόθεση». Είπε ότι υπέστη μια προσωπική μεταμόρφωση το 2002, όταν ανέφερε την σχεδόν μεταθανάτια εμπειρία της κατά την διάρκεια της γένας της Ταϊλή. «Είχα πρόσβαση στον Παράδεισο και στον κόσμο των πνευμάτων», είπε, συνεχίζοντας πως ενώ μπήκε στον πειρασμό να παραμείνει στη μεταθάνατον ζωή, επέστρεψε στο σώμα της. «Από τότε έχω πολλές επικοινωνίες από ανθρώπους που ζουν τώρα στον Παράδεισο, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών μου και άλλων συγγενών. Γνωρίζω βεβαίως ότι τα παιδιά μου είναι χαρούμενα και απασχολημένα στον κόσμο των πνευμάτων. Η φίλη μου», συνέχισε η Τάμι Ντέιμπελ, «είναι και αυτή πολύ χαρούμενη και εξαιρετικά απασχολημένη. Η Ταϊλή με επισκέφτηκε, είναι χαρούμενη και τώρα είναι ελεύθερη». Προσθέτοντας ότι ο γιος της την επισκέφτηκε και αυτός ως ενήλικο πνεύμα, που ήταν πολύ ψηλό και που ευημερεί στην μεταθάνατον ζωή. Με την ολοκλήρωση της δήλωσής της, το δικαστήριο ήταν τόσο ήσυχο που άκουγε σκαρφίτσα να πέφτει. Σίγουρα όλοι ήταν σοκαρισμένοι με το πόσο εκτός πραγματικότητας και παραλυρηματικό ήταν το απίστευτο λογίδριό της. Η δίκη του Τσαντ Ντέιμπελ έχει προγραμματιστεί για την 1η Απριλίου του 2024. Οι περίεργες πεπιθήσεις που είχε το ζευγάρι ήταν μοιραίες για 3 συνολικά άτομα στην περίπτωση αυτή, συμπεριλαμβανομένων 2 παιδιών. Είναι μια υπενθύμηση της ευθύνης που έχουμε όλοι να πούμε κάτι, όσο τρελό κι αν είναι, και να ελπίζουμε ότι οι άνθρωποι που έχουν την δύναμη να σώσουν ζωές θα είναι σε θέση να το κάνουν. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε, να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.